Επιστρέψαμε για να συζητήσουμε για τον χρυσό κανόνα, όπως είπαμε, της επιλογής του επαγγέλματος. Έχουν περάσει εποχές όπου στις σχολικές αίθουσες, όταν ήμασταν εμείς δηλαδή μαθητές, ερχόταν κάποιος επαγγελματίας, μας μιλούσε για το επάγγελμά του και εμείς απλώς ρωτούσαμε κάποιες ερωτήσεις και απορίες μας. Πλέον υπάρχουν πιστοποιημένα τεστ προσωπικότητας που δείχνουν τι προσωπικότητα είμαστε και πώς αυτή η προσωπικότητα ταυτίζεται με τα επαγγέλματα, όχι μόνο του μέλλοντος, γενικότερα τα επαγγέλματα. Ο κύριος Θανάσης Λέλλες, επιστημονικός υπεύθυνος Συμβουλευτικής Εταιρείας Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε για να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Το θέμα είναι τεράστιο, αλλά αυτό ίσως που δεν γνωρίζουμε πιο πολύ, είναι δηλαδή τόσο πολύ σημαντικό και στην Ελλάδα, δεν έχουμε εξοικείωση με το τι σημαίνει επαγγελματικός προσανατολισμός. Και επιλέγω επίτηδες αυτές τις δύο λέξεις και δεν λέω σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, γιατί αφορά και τους ενήλικες, όχι μόνο τους μαθητές. Προφανώς δεν αφορά μόνο τους μαθητές. Συνήθως, βέβαια, οι μαθητές είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται πιο συχνά σε εμάς προκειμένου να δουν τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να μπορέσουν να διαλέξουν τις επιλογές σπουδών. Αλλά σίγουρα οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για την επαγγελματική μας ζωή είναι πολύ σημαντική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ενήλικες. Ωραία, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί θα συζητήσουμε, θα δώσουμε απάντηση και στο ερώτημα το πολύ σημαντικό επαλιγέλ. Για να τα απαντήσουμε όμως όλα αυτά, πάμε να γνωρίσουμε τα τεστ. Αυτά τα τεστ λοιπόν τι δείχνουν, δείχνουν την προσωπικότητά μας. Τι τεστ είναι? Είναι τεστ τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και να σκιαγραφίσουμε στοιχεία του χαρακτήρα του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Μέσα από τα ερωτηματολόγια προσπαθούμε να βρούμε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα, στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου, στηρίζονται σε κάποιες θεωρίες όπως η θεωρία του Ολάντ που στηρίζει το δικό μας το ερωτηματολόγιο, το τεστ της Career Guide. Mm-hmm. Και με βάση κάποιες μεγάλες 16 επαγγελματικές κατηγορίες, προσπαθούμε να βρούμε κάποιους βαθμούς ταύτισης των στοιχείων, των χαρακτηριστικών του ατόμου. Ωραία, εμείς έχουμε κάποιες κάρτες που ετοιμάσαμε κιόλας για να τα βλέπουμε όλα αυτά που συζητάμε. Εδώ είναι οι αλλαγές στο χώρο εργασίας που έρχονται στο μέλλον. Και σιγά σιγά θα δούμε παρακάτω, από τη στιγμή που κάνουμε δηλαδή αυτό το τεστ, ποια είδη προσωπικότητας μας βγάζει το τεστ και πώς αυτά τα είδη συνδέονται με αυτά τα 33 βασικά επαγγέλματα αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι οι σπουδές και τα επαγγέλματα, τα βασικά. Σωστά, είναι κάποιες προτάσεις που δίνουμε στα παιδιά. Όλα αυτά βέβαια είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνδυαστική. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούμε να μιλήσουμε για το τύπο προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Αυτό προκύπτει μέσα από 6 κατηγορίες, μέσα από τη θεωρία του Ολάντ. Στοιχεία του χαρακτήρα όπως ο κοινωνικός τύπος, επιχειρηματικός, ο οργανωτικός, ο πρακτικός και στη συνέχεια μέσα από κάποιες 16 επαγγελματικές κατηγορίες να μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτές τις δύο θεωρίες και να μπορέσουμε να δώσουμε τη σωστότερη επιλογή μέσα από επαγγέλματα. Επαγγελματικές κατηγορίες όπως ο χώρος της οικονομίας, της διοίκησης, της υγείας. Ωραία. Άρα, επομένως, γιατί πολλές φορές ρωτάνε σε παιδί τι θα γυρίσει όταν μεγαλώσει, κάποια παιδιά είναι πολύ αποφασιστικά. Εγώ δεν ήμουν τέτοιο παιδί. Ρωτούν τους γονείς, ούτε οι γονείς μπορούν να απαντήσουν εύκολα. Άρα, ανάλογα, αν είμαστε πρακτικοί, ρεαλιστικοί, βλέπω εδώ το εξάγωνο που λέτε εσείς, τις 6 κατηγορίες. Ερευνητική, καλλιτεχνική, κοινωνική, επιχειρηματική ή οργανωτική, συμβατική. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι κατηγορίες, τώρα θα τις δούμε και λίγο πιο κάτω στην επόμενη κάρτα. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες της προσωπικότητας. Μετά, σε τι επαγγέλματα μπορεί να μας οδηγήσουν? Ένας τύπος ο οποίος είναι πρακτικός συνήθως ασχολείται με επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με χειρονακτικές εργασίες ή μέσα από το χώρο των μηχανικών. Αντίστοιχα, ο κοινωνικός τύπος, τον οποίο εμείς το χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, συνδέεται είτε μέσα από το χώρο της πρόνοιας με επαγγέλματα όπως ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο γιατρός, είτε μέσα από το χώρο της εξωστρέφειας, μέσα από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ, την επικοινωνία. Αντίστοιχα, ένας επιχειρηματικός τύπος έχει να κάνει περισσότερο με το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Οι οργανωτικοί τύποι είναι αυτοί οι οποίοι είναι λίγο περισσότερο πειθαρχημένοι. Αυτοί οι οργανωτικοί τύποι μπορούν να γίνουν και προϊστάμενοι σε μια εταιρεία. Ναι, γιατί έχουμε να κάνουμε και μέσα από το χώρο της. Ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά θα ήταν ιδανικός για τον χώρο των πιο πειθαρχημένων ατόμων είναι ο χώρος στρατιωτικών σπουδών, π.χ. Mm. Μέσα από τα άτομα τα οποία θα μπορέσουν να διοικήσουν, να μπορέσουν να οργανώσουν μια ομάδα σε κάθε περίπτωση. Οι επιλογές μέσα από τον καλλιτεχνικό χώρο, μέσα από τον χώρο της τηλεόρασης, της υποκριτικής, της μουσικής, του χορού. Και μέσα από την επιλογή του ερευνητικού, μέσα από το χώρο της έρευνας, όχι μόνο όμως μέσα, γιατί οι περισσότεροι στο μυαλό μας την έρευνα την έχουμε μόνο μέσα από το πεδίο των θετικών επιστημών ή μέσα από τον κλάδο της υγείας. Ναι, ότι να ακολουθήσει κάποιος ακαδημαϊκή καριέρα. Μέσα από το χώρο των θεωρητικών επιστημών, στον χώρο της ιστορίας, της φιλοσοφίας. Άρα υπάρχουν αυτές λοιπόν οι 6 κατηγορίες της προσωπικότητας που συνδέονται με 16 επαγγέλματα. Μαθητικές κατηγορίες, ναι. Τα έχετε χωρίσει έτσι ώστε μετά η κάθε κατηγορία σε αυτά τα 16 επαγγέλματα να έχει κάποιες υποκατηγορίες και να βρει και το παιδί τελικά τι θέλει να κάνει. Και πώς θα συμπληρώσει το μηχανογραφικό που έρχεται και εκείνη η ώρα και κανένας δεν ξέρει μετά τι γίνεται.
Είναι πολύ βασικό για εμάς να μπορέσουμε να βρούμε την επαγγελματική μας βάση. Για εμάς η επαγγελματική επιτυχία ενός ατόμου έχει κάποια στάδια, είναι μια εξελικτική διαδικασία. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε την αυτό που μας πραγματικά μας ταιριάζει. Και γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, αλλά αυτό που θέλουμε να τους αναφέρουμε είναι ότι απλά η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου δεν σημαίνει ότι παράλληλα θα μπορέσουν, αν δεν μιλήσουν με ένα σύμβουλο, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, να τους βοηθήσει στη σωστή επιλογή σπουδών. Να πω λίγο κάτι, να μιλήσουμε λίγο απλά. Γιατί γονείς είμαστε, αγχωνόμαστε τόσο πολύ για τα παιδιά μας. Πληρώνουμε τα πάντα από μαθήματα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Τρέχουμε όλη μέρα, κουραζόμαστε, είμαστε εκεί δίπλα τους. Και δεν γνωρίζουν οι γονείς, είναι η αλήθεια, ότι υπάρχει αυτό το τεστ. Όχι μόνο το δικό σας, ενώ και άλλα πιστοποιημένα τεστ. Ότι μπορεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός να βοηθήσει το παιδί να καταλάβει τι θέλει από το μέλλον του και από τη ζωή του. Γιατί υπάρχει λίγο αυτό το χάσμα? Θεωρώ ότι απλά πρέπει να υπάρχει μια περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά τους γονείς. Είναι σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με πολλούς δήμους. Πολύ σημαντικό. Ο Δήμος Νεαπόλεως Οικαιών, ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη ή αντίστοιχα στην Αθήνα με το Δήμο Καλλιθέας και Πετρούπολης που έχουμε κάποιες συνεργασίες οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να δώσουν αυτό το στίγμα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό να βρουν τις κλίσεις τους. Σίγουρα αρκετές οικογένειες έχουν μπει στη διαδικασία, όλες επιθυμούν. Αυτό είναι κάτι που το συναντάμε κάθε φορά που ερχόμαστε. Από την επαφή που έχετε με τους γονείς, γιατί έχουμε ετοιμάσει και γκάλο, θα το δούμε σε λίγο και θα δούμε και για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμο Νεάπολης Οικαιών και τους ψυχολόγους εκεί που στηρίζουν το κέντρο. Από την επαφή που έχετε, οι γονείς τι ανάγκη έχουν αυτή τη στιγμή? Έχουν ανάγκη ενημέρωσης. Είναι πολύ σημαντικό. Η πρώτη σημαντική απόφαση που παίρνουν τα παιδιά, κυρίως οι μαθητές, έχουν να κάνουν με τις επιλογές επιστημονικών πεδίων ή τύπων σχολείων, όπως αναφέραμε πριν από λίγο. Το ΕΠΑΛ και το ΓΕΛ. Το ΕΠΑΛ και το ΓΕΛ, μπράβο. Μια σημαντική απόφαση είναι αυτή. Συνήθως τα παιδιά με την ολοκλήρωση της τρίτης γυμνασίου ή και στην πρώτη λυκείου, γιατί η πρώτη λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας, πρέπει να αποφασίσουν αν ο τύπος σχολείου, συγγνώμη, στον οποίο θα ακολουθήσουν, θα είναι το γενικό λύκειο ή το επαγγελματικό λύκειο. Κάθε μία από τις επιλογές αυτές έχει κάποια χαρακτηριστικά, τις οποίες θα τις συζητήσουμε και στη συνέχεια. Είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να δούμε και να δώσουμε στα παιδιά τη σωστή διάσταση μέσα από τον χώρο. Ωραία, στον πάμε οποίο να θα δούμε πάμε. Τι λένε πάμε. Και γονείς και μαθητές στο ερώτημα ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ, αν γνωρίζουν, και επανερχόμαστε και με τις πληροφορίες που ετοιμάσαμε. Εγώ πήγα σε γενικό λύκειο. Η αλήθεια είναι πως και εγώ το μετάνιωσα που δεν πήγα σε ΕΠΑΛ, γιατί περνάς πιο εύκολα. Από ΕΠΑΛ. Έχετε μια καλή εικόνα για τα επαγγελματικά λύκεια ή όχι? Όπως λειτουργούν, έχω πολύ κακή γνώμη για τα επαγγελματικά λύκεια. Πώς λειτουργούν δηλαδή? Δηλαδή και οι προοπτικές που δίνουν συγκριτικά με τα γενικά λύκεια που περνάνε στα πανεπιστήμια κτλ. Είναι άδικο κατά την άποψή μου. Γιατί τα μαθήματα που έχουν είναι πολύ πιο εύκολα. Ήθελα να βρεθώ νηπιακόμος, οπότε θα μπορούσα πιο άνετα να περάσω από το ΕΠΑΛ. Δεν πέρασα με το γενικό, δεν πειράζει. Όλα καλά. Είστε τώρα σε μια ιδιωτική σχολή. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Πότε το μάθατε για το ΕΠΑΛ, ότι παίρνεις ειδικότητα από τη Δευτέρα Λυκείου? Το έμαθα στην Τρίτη Λυκείου. Ήταν λίγο αργά, γιατί ήμουν ήδη στο Γενικό Λύκειο. Εγώ πήγαινα επαγγελματικό Λύκειο. Καλή άποψη έχω. Έχει πιο πολλούς ανοιχτούς ορίζοντες. Περάσατε κάπου μέσα από το επαγγελματικό? Δεν έδωσα πανελλήνες, αλλά πήρα το πτυχίο που δίνει το επαγγελματικό Λύκειο και πήρα τη βρεφονιπιοκομεία. Μπορεί να μην είναι τόσο καλοί μαθητές, οπότε επιλέγουν να περάσουν κάπως πιο εύκολα. Εγώ επέλεξα το κανονικό το λύκειο. Το γενικό. Το γενικό, ναι, γιατί ευελπιστούσα να περάσω κάπου έτσι και πονηρευόμουν. Πού θέλατε? Ψυχολογία. Mm-hmm. Τελικά δεν τα κατάφερα. Όποιος ενδιαφέρεται για να μάθει κάποια τέχνη και θέλει να περάσει και στο πανεπιστήμιο, είναι το ιδανικό. Όπου είδατε όμως τη σύγχυση αυτά συναντάτε και εσείς κάθε μέρα, οι απαντήσεις πάρα πολύ ωραίες, πολύ ειλικρινείς, μέσα από την καρδιά τους δηλαδή απάντησαν οι κοπέλες, αλλά υπάρχει σύγχυση, δηλαδή το άλλο το κορίτσι έλεγε ότι ήθελε να σπουδάσει μετά να πάει στο ΕΠΑΛ και δεν το γνώριζε. Τρίτη ηλικία που το έμαθε ήταν πια αργά να κάνει αυτή την επιλογή. Ναι, αυτές είναι οι καθημερινές ερωτήσεις των παιδιών. Τα περισσότερα παιδιά μπαίνουν σε αυτή την αναζήτηση όσον αφορά την επιλογή τύπου σχολείου. Αυτό που παρατήρησα από σχεδόν όλα τα παιδιά είναι βέβαια ότι στο τέλος όλοι αυτό το οποίο αναζητούν είναι την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο τρόπος που θα μια μπορέσουμε κοπέλα, να εισαχθούμε. Μια κοπέλα βέβαια το είπε ότι από το ΕΠΑΛ πήρε το πτυχίο που αντιστοιχεί στο ΕΠΑΛ, ναι. Ως βρεφονιπιακό όμως και μπορεί να δουλέψει, δηλαδή αν θέλει απευθείας να δουλέψει. Ναι. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και ποιος είναι ο ρόλος και ο τύπος του κάθε σχολείου. Ναι, μεν δίνει τη δυνατότητα και στις δύο επιλογές
να μπορέσουμε να εισαχθούμε σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στο επαγγελματικό λύκειο στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιλογών που δίνεται από το Γενικό. Άρα το Γενικό Λύκειο, έχουμε τώρα και τις κάρτες, θα τις δούμε, δίνει μεγάλο αριθμό επιλογών σε σχέση με τις σχολές και τις επιλογές μας. Και με βάση τα επιστημονικά πεδία που έχει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τα 4 επιστημονικά πεδία δίνουν ένα πλήθος επιλογών από 140 έως 240 τμήματα ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε 4 επιστημονικά πεδία. Θα τα δούμε τώρα στις κάρτες μας. Στη δεύτερη κάρτα που ετοιμάσαμε είναι 4 επιστημονικά πεδία. Εσείς μπορείτε να πεδία, τα λέτε. Ναι. Είναι το ανθρωπιστικών σπουδών, τη θεωρητική σε όλους μας που είναι περισσότερο γνωστή, οι θετικές σπουδές, οι επιστήμες ζωής και υγείας και ο κλάδος οικονομίας, επιστήμες mm-hmm. οικονομίας και πληροφορικής. Επομένως, 4 λοιπόν επιστημονικά πεδία από το ΓΕΛ. Μετά έχουμε το επαγγελματικό λύκειο. Στο επαγγελματικό λύκειο, ένας μαθητής από τη στιγμή που θα πάει σε ένα διετή κύκλο σπουδών από τη Β. Συγγνώμη λίγο να ενημερώσω τους αδέλφους στο κοντρόλ, είναι η άλλη κατηγορία, το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, για να δούμε λίγο τους τομείς εκεί, γιατί, για να βλέπουμε λίγο αυτά που εξηγούμε. Οπότε, είπαμε για το ΓΕΛ ότι είναι 4 τα παιδιά, γιατί αυτά ακούγονται αυτονόητα, αλλά είναι αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, το πιάνουμε λίγο από την ΑΒ. Ωραία, να, εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ έχουμε κάποιες επιλογές. Εξηγήσαμε ότι είναι οι επιλογές μεγάλες. Στην επόμενη κάρτα τώρα θα δούμε τα επιστημονικά παιδεία, όπου είναι ανθρωπιστικών σπουδών, όπως είπατε, επιστημών υγείας, σπουδών οικονομίας και τεχνολογικό θετικό. Ωραία, οι μεγάλες τέσσερις κατηγορίες. Ναι. Που οι περισσότεροι μαθητές, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, φοιτούν στο Γενικό Λύκειο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ο διετής κύκλος σπουδών από τη Β' Λυκείου και μετά όσον αφορά το επαγγελματικό Λύκειο. Μια πολύ σοφή mm-hmm. επιλογή όσον αφορά για κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατάρτιση μέσα από το επαγγελματικό Λύκειο. Εκεί βέβαια έχουμε 9 τομείς σπουδών. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επίπεδου 4 που δίνεται με την ολοκλήρωση του σχολείου σε ένα ισότιμο πτυχίο όπως τα απολυτήρια του Γενικού Λυκείου. Άρα είναι αυτό που είπε η κοπέλα νωρίτερα. Εγώ πήρα το πτυχίο βρεφονιπιακό μου και μπορώ να εξασκήσω τη δουλειά, αν τελειώσω το ΕΠΑΛ. Η δεύτερη κατηγορία που είδαμε και στην κάρτα, εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% για το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολών και ένα 5% για κάποιες, υπάρχει μια ποσόστοση συγκεκριμένη ανάλογα με το τμήμα. Φανταστείτε ότι η ποσόστοση λειτουργεί σαν 90% για το Γενικό Λύκειο και 10% για τα τμήματα πανεπιστημιακών. Για τα πανεπιστημιακά τμήματα. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ συγκεκριμένες. Βέβαια, φανταστείτε αυτό το 90-10% όπως ορίζεται έχει να κάνει και με τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν και σε κάθε τύπο σχολείο. Άρα είναι αναλογικό κατά. Mm-hmm. Αν είναι αναλογικό τρόπο. Ένα σχολείο. Αυτό δεν είναι αναλογικό στο περίπου. Πράγματι, σαν διαδικασία. Και μετά υπήρχε και η επιλογή με το ηλικιακό έτος, η τάξη μαθητείας στο ΕΠΑΛ. Το επαγγελματικό λύκειο δίνει και αυτή την επιλογή που είναι πολύ σημαντική. Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, ένας μαθητής μπορεί να επιλέξει το μεταλλικιακό έτος, δηλαδή ένα έξτρα έτος, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα μέσα από πρακτική άσκηση και εργασία μέσα σε 4 μέρες και θεωρητική εκπαίδευση την 5η μέρα, μετά από εξετάσεις που θα δώσει, να μπορέσει ουσιαστικά να πάρει ένα πτυχίο επίπεδου 5 στην ειδικότητα στην οποία και έχει. Και λέμε επίπεδου 5 και επιμένουμε γιατί πλέον τα πράγματα παντού χρειάζονται πιστοποίηση και είναι από και έχουν βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχουμε βαθμίδες εκπαίδευσης. Το ένα είναι, ξέρω εγώ, το δημοτικό και πάμε 8. Έχουμε το διδακτορικό. Άρα είναι όλα ξεκάθαρα και στο ΕΠΑΛ. Επιλογές σε σχέση εννοώ με τις πιστοποιήσεις και όλα αυτά που θα απασχολούν τα παιδιά μας στο μέλλον. Και, όπως βλέπουμε, και να δούμε λίγο μπράβο, και τους τομείς. Αυτό θέλαμε να πούμε. Έχουμε τις τομείς του επαγγελματικού λυκείου. Εδώ υπάρχει το κενό. Εδώ δεν ξέρει κανένα. Εδώ έχουμε 9 τομείς. Είναι... Και εδώ ουσιαστικά υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση με το γενικό. Ότι εδώ φανταστείτε υπάρχει μια κατηγορία, ο τομέας ο οποίος είναι πληροφορικής και ένας ξεχωριστός τομέας, ο οποίος είναι ο τομέας οικονομίας και δίκης. Ενώ τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να πάρουμε τη σειρά, μπράβο. Είναι ο τομέας πληροφορικής, ναι. Είναι ο τομέας μηχανολογίας, ο τομέας ηλεκτρολογίας, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, οικονομίας και διοίκησης, περιβάλλοντος, γεωπονίας, ο τομέας υγείας που έχει και το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών στο σύνολο όσον αφορά τους μάθητες mm-hmm. που ακολουθούν το επαγγελματικό λύκειο. Έχουμε το δομικών έργων και τέλος των εφαρμοσμένων τεχνών. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μία. Ένας δέκατος τομέας, αν μπορεί να χαρακτηριστεί, όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει να κάνει με τη λεγόμενη κοινή ομάδα. Δηλαδή τις κοινές σχολές, τμήματα όπως έχει να κάνει με στρατιωτικές σχολές, αστυνομικές σχολές. Ναι, που το είδαμε πριν, νωρίτερα, okay, στο όπου όλα τα παιδιά, 20%. Όπου όλα τα παιδιά εκεί διαγωνίζονται. Επειδή από την εκπομπή, εντάξει, προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε και εμείς για τις τάσεις και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ότι αυτά που θεωρούμε εμείς τώρα και ζαλίζουμε τα παιδιά μας, σπούδασε αυτό ή εκείνο, σε 20 χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί. Αλλάζει πάρα πολύ και ψηφιακά ο κόσμος. Από αυτούς 9 τομείς, αρκετά από αυτά που βλέπουμε ότι θα ισχύουν στο μέλλον συμβαδίζουν. Σίγουρα θα υπάρχουν αναδυόμενοι επαγγελματικοί κλάδοι στους οποίους θα μπορέσουν τα παιδιά να απασχοληθούν. Όπως πολύ... από αυτούς 9 τομείς που ποιους βλέπετε. Σίγουρα είναι ο κλάδος πληροφορικής. Αναμφίβολα είναι ο κλάδος πληροφορικής. Είναι ο τομέας των μηχανικών. Είναι χώροι οι οποίοι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από διάφορους τομείς του επαγγελματικού λυκείου. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να μπορέσουμε στα παιδιά να τους δώσουμε αυτήν την γενική εξελικτική διαδικασία μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης, μέσα από την επιλογή σπουδών, μέσα από τη δυνατότητα να βρουν τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά τους αρέσει.
και από τη διαβίω εκπαίδευση, το σημαντικότερο κομμάτι που θέλουμε να μείνει στα παιδιά, δηλαδή τη δυνατότητα της διαρκούς επιμόρφωσης, προκειμένου να φτάσουν στην εξειδίκευση που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας σήμερα. Άρα, επειδή συνήθως, εντάξει, γιατί υπάρχει ένα μικρό ποσοστό παιδιών που ξέρει τι θέλει και αυτό είναι πολύ καλό και οι γονείς τους στηρίζουν. Αν βγάλουμε όμως αυτούς που θεωρούνται ότι είναι τα τυχερά παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά που πηγαίνουν λίγο στην τύχη και λένε θα δώσω εξετάσεις και όπου περάσω. Αν περάσουν από στην επιλογή επαγγελμάτων και διοργανώνουν κάθε χρόνο την 4η-5η του Απριλίου τις μέρες των κοριτσιών, το Girls Day. Τα κορίτσια λοιπόν πηγαίνουν σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα ανδρικά επαγγέλματα. Για να γνωρίζουν. Μάλιστα. Ναι, επομένως, κύριε Ελέλε, όλα αυτά που λέγαμε ναι, και για τα τεστ προσωπικότητων και τα εξειδικευμένα επιστημονικά τεστ θα εξειδικευτούν στο μέλλον κι άλλο με βάση αυτά που λέει η κυρία Δαλάτση. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι δεξιότητες που πολύ σωστά ανέφερε η κυρία Δαλάτση είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της αγοράς εργασίας. Διαρκώς πρέπει να αξιολογούμε και διαρκώς να ενημερώνουμε τις δεξιότητές μας. Άρα, επομένως, όλα αυτά βέβαια θα συζητηθούν, κυρία Δαλάτση, σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Πείτε μας γι' αυτό, γιατί θα είναι ανοιχτές για το κοινό, για να έρθει όποιος επιθυμεί. Βεβαίως, σας περιμένουμε σήμερα στις 5.30 στο κλειστό θέατρο των Σικιών. Αύριο πάλι στις 5.30 στο κλειστό θέατρο της Νεάπολης. Είναι δύο ανοιχτές ημερίδες για μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταματήσει την εκπαίδευσή τους στο γυμνάσιο και θέλουν να προχωρήσουν, να δουν πού μπορούν να πάνε. Θα πρέπει να πάνε στις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, θα πρέπει να πάνε σε ένα τεχνικό επαγγελματικό λύκειο, θα πρέπει να προχωρήσουν κάπου αλλού. Είναι ανοιχτές λοιπόν ημερίδες. Μιλούν άνθρωποι καταξιωμένοι στο χώρο τους, διευθυντές επαγγελματικών λυκείων, γενικών λυκείων, των σχολών μαθητείας του ΑΕΔ, που έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενούμε. Και φυσικά θα έχουμε ωραία και εκπροσώπους της εταιρείας Career Gate. Ωραία, θα τα ξαναπούμε μαζί, κυρία Δαλάτση. Καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Και κλείνουμε, κύριε Λέλη, έτσι, με ένα γενικό σχόλιο. Να ταράξουμε λίγο τα νερά. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι οι αποφάσεις που θα πάρουμε στη ζωή μας. Αποφάσεις θα πάρουμε πολλές και σημαντικές καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μας, είτε σαν μαθητές, είτε σαν εργαζόμενοι. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν αυτές οι αποφάσεις. Και αν χρειαστεί, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η κυρία Δαλάτση, να πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας. Να τις κάνουμε. Να τις κάνουμε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.